καρναβάλι της λίμνης για την συνέχεια στον Άγιο Νικολάο, με την βοήθεια του Αντιδημάρχου Πολιτισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου, κυρίου Μανούσου Παιδιαδίτη. Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ καλημέρα σας από τον Άγιο Νικόλαο. Το Θεό εδώ, στον αγώνα. Ετοιμαστήκατε? Ετοιμαστήκαμε, ετοιμαζόμαστε. Προσπαθούμε ένα μεγάλο το εγχείρημα που προσπαθούμε να κάνουμε, έτσι, να το ξεκινήσουμε έτσι φέτος, για να δημιουργήσουμε ένα θεσμό με επίκεντρο τη λίμνη μας. Και εντάξει, έχουμε μεγάλη ομάδα και είμαστε επιποδός. Για να δούμε, γιατί για εμάς όλα αυτά είναι τα ωραία, και ακούσατε να λέω ότι είναι η άλλη όψη μιας δύσκολης καθημερινότητας για πράγματα που έχουμε ανάγκη, και να διασκεδάσουμε και να γελάσουμε και να χορέψουμε και όλα τα υπόλοιπα. Για εσάς η διοργάνωση έχει τους δικούς της τους ρυθμούς, αλλά δώστε μας το κλίμα λίγο από αυτό που επιχειρείτε φέτος, καρναβάλι της λίμνης. Ναι, εντάξει, το καρναβάλι σίγουρα είναι κάτι το οποίο φέρνει ξεγνιαστιά, φέρνει χαρά και αρέσει τον κόσμο. Και εμείς συνεχίζουμε έτσι μια παράδοση κάποιων χρόνων που είχε και η προηγούμενη δημοτική αρχή, αλλά με ένα διαφορετικό χαρακτήρα, με ένα έτσι πιο καλλιτεχνικό χαρακτήρα, όπου θα έχουμε ένα διήμερο εκδηλώσεων με επίκεντρο εκεί το χαρακτηριστικό και επιβλητικό χώρο της λίμνης μας. Θα ξεκινήσουμε από το μεσημέρι του Σαββάτου, γύρω στις 11, όπου θα έχουμε λέγεται την Blue Morning, όπου θα έχουμε διαγωνισμό ιδιαίτερων καπέλων, έτσι, καλλιτεχνικών έτσι, δημιουργημάτων από τα παιδιά, και θα έχουμε την Κρητική Επιτροπή έτσι, με πολύ γνωστά πρόσωπα, και όλα τα παιδιά θα συμμετέχουν και επιτόπου θα κατασκευάσουν πολύ όμορφα κατάλληλα που έχει σχέση με το θέμα του καρναβαλιού, που είναι ο κόσμος του νερού. Είναι φέτος ο κόσμος του νερού, δηλαδή με τα πλάσματά του και ό,τι έχει σχέση με το νερό, με τη λίμνη μας, με τη θάλασσα. Για να σας πω την αλήθεια, την πρώτη φορά που είδα αυτό το διαφημιστικό, το οποίο έχετε βγάλει από τον Δήμο, και διάβαζα καρναβάλι της λίμνης και έβλεπα την δραστηριότητα μέσα στη λίμνη, παραξενεύτηκα και είπα τι θέλει να μου πει. Και στο τέλος κατάλαβα ότι ναι, είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε, το γαλάζιο της λίμνης, η ζωή της λίμνης. Ο Άγιος Νικόλαος είναι συνυφασμένος, είναι συνυφασμένος με τη θάλασσα, και έτσι θεωρήσαμε ότι ήταν πολύ καλό το πρώτο θέμα να είναι ο κόσμος του νερού, και να, ας πούμε, να το αφιερώσουμε στους ναυτικούς μας και γενικά σε όλους τους ανθρώπους που έχουν σχέση με τη θάλασσα. Το Blue Morning, αυτή η δραστηριότητα έχει να κάνει μόνο με παιδιά, κύριε Παιδιαδίτη? Παιδιά και μεγάλους. Επειδή κάνατε αναφορά μόνο στα παιδιά, γι' αυτό το είπα. Γιατί ήταν το Blue Morning, έχουμε το Blue Night μετά, όπου το απόγευμα όλοι οι μεγάλοι ερχόμαστε, έχουμε ειδικούς μακιγιές στα σημεία, στα κεντρικά σημεία της πόλης, όπου θα βάψουμε τον κόσμο, τα χρώματα έτσι, τα μπλε. Όλη η πόλη έχει φωτιστεί μπλε, έχουμε αλλάξει πάνω από 200-300 λάμπες και τις έχουμε βάλει στο χρώμα μπλε. Θα δείτε τον Άγιο Νικόλαο με ένα πολύ διαφορετικό. Θα παραμείνει αυτό το μπλε και στη συνέχεια, ή θα το ξαναλάβετε? Όχι, δεν θα παραμείνει, είναι μόνο για το καρναβάλι. Γιατί είμαστε όλοι σε αυτή την απόχρωση του μπλε. Ναι. Όλη η πόλη είναι έτσι με πολύ ωραίες καλλιτεχνικές κατασκευές. Πόσα φωτιστικά αλλάξατε, 300 είπατε? Περίπου, ναι. Ναι, ναι. Και είναι έτσι, αν δείτε έτσι, είναι ένα έτσι πάρα πολύ μυσταγωγικό έτσι. Και ωραίο έτσι να έρθετε το απόγευμα και το βράδυ, αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο, και σε συνδυασμό με τις καλλιτεχνικές κατασκευές και τις σημαίες έτσι που έχουμε βάλει με τα θαλάσσια ζώα και τα διάφορα έτσι της θάλασσας, έτσι παραπέμπει, σε εισάγει πάρα πολύ σε ένα τέτοιο χώρο. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν το βράδυ λοιπόν εμείς θα ντυθούμε, θα βαφτούμε, θα κάνουμε παρέλαση σε όλη την πόλη μαζί με τύμπανα, και θα έχουμε ένα μεγάλο πάρτι στο πεζόδρομο της πόλης το βράδυ του Σαββάτου, 9-8 η ώρα. Και την επόμενη μέρα θα έχουμε την παρέλαση, όπου θα ξεκινήσουμε από το λιμεναρχείο, από εκεί που δένει το κρουαζιερόπλοιο, και όλο το παρελιακό μέτωπο μετά στη συνέχεια. Έχουμε γύρω στους 1000 καρναβαλιστές, θα έχουμε μετά στην κοινωνία και σκάφη από την πλευρά της θάλασσας, και θα καταλήξουμε στη λίμνη, όπου θα γίνει ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό δρόμανο, έτσι ένα υπερθέμα φωτός και σε συνδυασμό με παραδοσιακές βάρκες και καΐκια μέσα στη λίμνη. Και όλο αυτό πάλι θα καταλήξει σε ένα μεγάλο πάρτι με μουσική και χορό εκεί δίπλα στο χώρο της λίμνης.
γύρω από τη Λίμνη. Ξεκινάτε έτσι με αυτόν τον τρόπο και την τουριστική περίοδο. Καλά, μεγάλα ξενοδοχεία τα οποία μπορεί να είναι ανοιχτά αυτή την περίοδο, αλλά δίνετε και την αρχή με κύριε Παιδιαδίτη, έτσι. Ναι, κατά κάποιο τρόπο ναι, βέβαια τα μεγάλα ξενοδοχεία κατά τέλος του Μαρτίου θα ανοίξουν, αλλά υπάρχουν όμως πάρα πολλά Airbnb και για κάποιον που θέλει να έρθει να μείνει εδώ και να περάσει ένα ωραίο τριήμερο, γιατί έχουμε μετά και την Καθαρά Δευτέρα που κάνουν οι σύλλογοι στην Ελούντα, στο Σύση. Έτσι, δηλαδή κούλωμα. Μπορεί κάποιος από το Ηράκλειο να έρθει να περάσει ένα πολύ όμορφο τριήμερο, να βρει εύκολα δωμάτιο, έχει και μικρά ξενοδοχεία. Και θα είναι έτσι κάτι το ιδιαίτερο, θα είναι ένα διαφορετικό καρναβάλι από τα υπόλοιπα που γίνονται στο νησί. Μάλιστα. Εγώ κρατώ αυτό που είπατε στην αρχή, ότι αυτό το οποίο επιχειρείται από φέτος, με συνεχίζοντας βέβαια μια παράδοση από την προηγούμενη δημοτική αρχή και σας τιμά που το λέτε, είναι να κάνετε θεσμό το καρναβάλι της Λίμνης, να συνδέσετε τη Λίμνη και το υγρό στοιχείο με τη χαρά, με τη διασκέδαση και με όλα αυτά τα ωραία, εάν βοηθήσει και ο καιρός, που εύχομαι ότι θα βοηθήσει, που μπορεί κάποιος να απολαύσει από την περιοχή του Αγίου Νικολάου, τον οποίο αγαπάω ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Και εμείς το ευχόμαστε για τον καιρό. Όλοι το εύχονται σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Γιατί οι προετοιμασίες είναι μεγάλες και θα τα ξέχει ο Θεός. Όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα. Πόσο καιρό δουλεύετε πάνω σε αυτή την διοργάνωση? Κοιτάξτε, εμείς αναλάβαμε τώρα από την αρχή του χρόνου, αλλά κατευθείαν έτσι από μέσα με τέλη του Γενάρη ξεκινήσαμε μέχρι να συζητήσουμε τις ομάδες και τις. Και το τι θα κάνουμε. Α, αλλά δεν είχαν ξεκινήσει οι ομάδες από μόνες τους. Γιατί είχαμε τις εκλογές, δεν υπήρχαν ομάδες, ξεκίνησαμε από το μηδέν. Δηλαδή μέσα σε 1,5 μήνα έπρεπε να κάνουμε όλο αυτό το πράγμα. Ωραία. Λοιπόν, όλες οι πληροφορίες εδώ είναι, θα τις ακούσουν και στην συνέχεια εκείνοι που ενδιαφέρονται για το καρναβάλι της Λίμνης στον Άγιο Νικόλαο και στο YouTube του. Και social media. Έτσι, μπράβο, στο Ράδιο 984. Ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Νικολάου. Νομίζω ότι μπορούν όλοι να βρουν περισσότερες πληροφορίες. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, καλή διασκέδαση εύχομαι. Να είσαστε καλά, να περάσετε καλά. Σας περιμένουμε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα κύριε Παιδιαδίτη. Γεια σας.